Κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι ραγδαίες. Το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ βάζει μπουρλότο στην περιοχή και από το βήμα αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θέλει να καταγγείλει αυτή τη νέα δολοφονική επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό, που σε συνδυασμό με τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς στη Τεχεράνη προφανώς οδηγούνται τα πράγματα σε μια απρόβλεπτη κλιμάκωση του πολέμου και γενικότερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι βαθιά βουτυγμένη σε αυτά τα εγκλήματα, στηρίζει και παίζει ένα ρόλο αναμεταδότη της Ισραηλινής προπαγάνδας σε μια εποχή όπου υπάρχει πολύχρονη κατοχή εδαφών στο Λίβανο και τη Συρία, στα υψίπεδα του Γκολάν και φυσικά σε εξέλιξη τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με πάνω από 40.000 νεκρούς. Έχει λοιπόν τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και τα άλλα κόμματα που στηρίζουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα είναι η ώρα να δυναμώσει ο αγώνας απέναντι σε αυτά τα εγκλήματα του δολοφονικού κράτους του Ισραήλ, να εκφραστεί όσο πιο πλατιά γίνεται η λαϊκή αλληλεγγύη στους λαούς της Παλαιστίνης και του Λιβάνου. Κυρίες και κύριοι, άρον-άρον η κυβέρνηση, την τελευταία ημέρα που κλείνει η Βουλή και αφού ξεπέταξε άλλα 15 νομοσχέδια τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα, πριν το θερινό κλείσιμο της Βουλής, προωθεί για υπερψήφιση και το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και των θυγατρικών της, του γνωστού υπερταμείου. Ένα σχέδιο νόμου που προβλέπει την αναμόρφωση και αναδιοργάνωση του υπερταμείου με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την συγκρότηση ενός πιο σύγχρονου μοντέλου διακυβέρνησης, όπως αναφέρει το σχέδιο νόμου, την απορρόφηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του ΤΑΙΠΕΔ από το υπερταμείο, ο εξυγχρονισμός, σύμφωνα με το μοντέλο ΔΕΗ, του πλαισίου λειτουργίας 8 θυγατρικών εταιριών του υπερταμείου, τα ΕΛΤΑ, η ΔΕΘ Χέλεξπο, ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλληλείας, η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, η ΓΕΟΣΕ, οι Ελληνικές Αλικές, η Διόρυγα Κουρίνθου, ο ΟΣΑ, Συγκοινωνίες Ανθινών, που επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων κατοίκων της Αττικής. Πρώτον, εδώ έχουμε ένα υπερταμείο το οποίο υπό την σκέπη του έχει κρατικές επιχειρήσεις απελευθερωμένες ή όχι, λιγότερο ή περισσότερο ιδιωτικοποιημένες, με λιγότερο ή περισσότερο εναγκαλισμό από το κράτος, τα υπουργεία, με διάφορες παραλλαγές που σε τελική ανάλυση υπηρετούν τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, δηλαδή τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Πώς θα τις υπηρετήσουν αυτές τις ανάγκες? Υπάρχει κολυσιεργία. Τα πλάνα δεν βγαίνουν. Υπάρχει δυσαρέσκεια, υπάρχουν μουρμούρες στους επενδυτές, στο Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, στην Κομισιόν. Άλλωστε, στην ίδια την αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η διακυβέρνηση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ακολουθεί ένα μοντέλο που τέθηκε σε ισχύ κατά την περίοδο που έπρεπε να διασφαλιστεί κυρίως το εξωτερικό χρέος της χώρας και ήδη έχει καταστεί ανεπίκαιρο. Διαπιστώνεται επενδυτικό κενό σε κρίσιμους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας. Άρα, η νέα αναδιάρθρωση του υπερταμείου και τα όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου, να μην τα επαναλάβω, είναι διαχειρός ΣΕΦ και Κομισιόν, δεν αλλάζει ως προς τους προκαθορισμένους στόχους, θα συνεχίσουν να υπηρετούν τα νέα προτάγματα των επιχειρηματικών ομίλων, την πολιτική απελευθέρωση των αγορών και τις ιδιωτικοποιήσεις, πράγμα που θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση των συνθήκων ζωής, εργασίας, αμοιβών και ασφάλισης του λαού μας. Επιχειρείται να προετοιμαστεί η ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων των ανωνύμων εταιριών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, ΑΕ, ιδιαίτερα των αστικών συγκοινωνιών, ο ΑΣΑ, ο ΣΥ, στα ΣΥ, των ΕΛΤΑ, των νερών, ό,τι απέμεινε από τα λιμάνια και τα μεγάλα έργα.
και πάντα παράλληλα μετά τις ιδιωτικοποιήσεις έρχεται η ισοπαίδωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Στόχος να βελτιωθεί η λειτουργική τους αποδοτικότητα, ανταγωνιστικότητα, κερδοφορία και αποτελεσματικότητά τους, η βελτίωση της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης με πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την υλοποίηση και χρηματοδότηση περισσότερων επενδύσεων. Θυμίζουμε ότι με βάση τον ιδιωτικό νόμο που πέρασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου, η διάρκεια του επιχειρηματικού σχήματος ορίζεται στα 99 χρόνια και μάλιστα με δυνατότητα παράτασης, ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία δεν ανήκει στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του μοναδικού μετόπου, της ΕΣΥΠ, δηλαδή το ελληνικό κράτος, και τότε και τώρα είναι σε αντιστοίχηση με τις πάγιες αξιώσεις του εγχώριου κεφαλαίου. Εστιάζουν στους κλάδους ενέργειας, τουρισμού, ίδρευσης, αποχέτευσης, των απορριμμάτων, των μεταφορών, των υποδομών, στην ακίνητη δημόσια περιουσία. Και το αστικό κράτος, σε ένα ρόλο συλλογικού καπιταλιστή, έρχεται ακριβώς να ικανοποιήσει αυτές τις απαιτήσεις. Άλλωστε, σε όλη την ιστορία του καπιταλισμού, ποτέ δεν έκαναν επενδύσεις οι καπιταλιστές χωρίς την πολύμορφη συμμετοχή του κράτους. Δεύτερο ζήτημα, η σύσταση και διαχείριση του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου για την προώθηση και χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδυτικών δραστηριοτήτων. Αυτός ο νέος επενδυτικός κουμπαράς που συστήνει η κυβέρνηση προαναγγέλει την παραπέρα ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση διαφόρων τομέων και του νερού. Το υπερταμείο θα διαθέσει 300 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το ίμιση του ποσού που θα εισπράξει από την επαναμεταβίβαση των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στο δημόσιο. Δηλαδή άλλο ένα ταμείο για τους επιχειρηματικούς ομίλους με χρήματα από την αποτίμηση των δύο εταιριών. Η περιουσία των ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, δηλαδή μονάδες επεξεργασίας, δίκτυα, αποχέτευση, ίδρευση και άλλα, είτε θα πουληθεί απευθείας είτε θα τσογαριστεί, επιβεβαιώνοντας ότι καμία σχέση με την πραγματικότητα δεν είχαν οι κυβερνητικές διακηρύξεις, όπως και οι αυταπάτες που προσπάθησε να καλλιεργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, ότι μια τυπική παραμονή αυτών των δύο επιχειρήσεων στα χέρια του αστικού κράτους σημαίνει τάχα ανακοπή της πορείας εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης. Με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, εχθρικά για τις λαϊκές ανάγκες, θα γίνει η αποτίμηση των δύο εταιριών από την περιβόητη BlackRock, αμερικάνικη εταιρεία, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο, φτάνοντας να διαχειρίζεται 4,1 τρισεκατομμύρια δολάρια και είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στον πλανήτη, προωθώντας παραπέρα την πορεία εμπορευματοποίησης με τραγικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους και συνολικά για το λαό μας. Θυμίζουμε άλλωστε ότι στα βήματα της απελευθέρωσης της ενέργειας των μεταφορών και άλλων, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα, με μπούσουλα τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα όσα προβλέπονται στο υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης, την άνοιξη του 2023, η κυβέρνηση πέρασε νομοσχέδιο για την ένταξη του νερού στη ρυθμιστική ανοιχτή ενέργειας, ενισχύοντας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ιδιωτικοποίησης του για την κοστολόγηση του νερού με προκαθορισμένα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια που οδηγούν μεταξύ άλλων και σε πανάκριβο νερό για τα λαϊκά στρώματα. Τρίτον, απόδειξη για τις προθέσεις της κυβέρνησης είναι η μετατροπή των 8 εταιριών του υπερταμείου σε ένα μοντέλο αλαδεΐ για καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες όπως διατείνεται η κυβέρνηση. Μάλιστα, τι σημαίνει ΔΕΗ? Το γνωρίζει πλέον και ο πιο αδαΐς. Και μάλιστα είναι πολύ διδακτική η πορεία και η εξέλιξή της, η ιδιωτικοποίησή της, με την απελευθέρωση της ενέργειας, τη δημιουργία χρηματιστηρίου ενέργειας, που με πάθος υλοποίησαν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, σαν λύση για την ακρίβεια, εξαπατώντας το λαό, καθώς όχι μόνο δεν μείωσε τις χρεώσεις, αλλά εκτόξευσε τις τιμές, διευρύνοντας την ενεργειακή φτώχεια για εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά. Είτε λοιπόν αμιγώς δημόσια, είτε ως ανώνυμη εταιρεία του δημοσίου,
Τον ίδιο στόχο υπηρετούν σε συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς, υπηρετώντας την κερδοφορία των ομίλων σε βάρος πάντα του λαού. Η πολιτική απελευθέρωσης και των αστικών συγκοινωνιών, που είναι στο στόχαστρο, η οποία προωθείται με νόμους όλων των κυβερνήσεων εδώ και 30 χρόνια, με σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με γνώμονα το κέρδος, τη λογική κόστους ωφέλους για το κράτος, το κεφάλαιο, είναι ήδη στα σκαριά. Άλλωστε, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού και των αρμοδίων υπουργών στο αμαξοστάσιο της ΩΣΥ πριν λίγες μέρες, που είχε χαρακτηριστικά φιέστας και μόνο, αφού δεν βρήκαν να πούν κουβέντα για τις συνθήκες που βιώνουν όχι μόνο οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες, αλλά συνολικά όσοι μετακινούνται καθημερινά με αυτές στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σηματοδότησε την επιτάχυνση του σχεδιασμού της ιδιωτικοποίησης που και οι προηγούμενες κυβερνήσεις υλοποίησαν. Οι όποιες απέτηση μάλλον του λαού της περιφέρειας Αττικής, των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες, είναι να πάρθουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που θα διασφαλίζουν σύγχρονο, επαρκή στόλο με ασφαλή, φθηνή τακτική συγκοινωνία χωρίς ιδιώτες, με κριτήριο τις ανάγκες μετακίνησης του λαού και όχι την καπιταλιστική κερδοφορία, με μαζικές προσλήψεις προσωπικού, εξασφάλιση των μέτρων ασφαλείας για εργαζόμενους και επιβάτες. Στα ίδια πρότυπα ΑΛΔΕΗ και τα ΕΛΤΑ. Τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την καταιγίδα κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα που απασχολούσαν εκατοντάδες εργαζόμενους, η διοίκηση τα χαρακτήρισε ως φιλόδοξο πλάνο μετασχηματισμού, το οποίο στόχο έχει, λέει, να ξεκλειδώσει περαιτέρω την αξία των ΕΛΤΑ και τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Σε απλή μετάφραση, συνθλίβονται και τα τελευταία εργασιακά δικαιώματα, αυτό είναι, που έχουν απομείνει σε αυτές τις 8 θυγατρικές. Τις ιδιωτικοποιήσεις θα ακολουθήσει βέβαια η μείωση του εργατικού δυναμικού, η περαιτέρω ανατροπή εργασιακών σχέσεων, η εντατικοποίηση της εργασίας και η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Τέταρτον, και σε συνέχεια των προηγούμενων, το νομοσχέδιο εισάγει και αντιεργατικές διατάξεις, γενίκευση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, μετακινήσεις του προσωπικού παρά τη θέλησή τους, χωρίς να διευκρινίζονται κριτήρια, χρονικά όρια, όρια αμοιβής και εργασίας, προσλήψεις με αδιαφανείς διαδικασίες, προσλήψεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου, με διευθυντικό δικαίωμα μέσω του κόφτη της συνέντευξης και περιορισμό του ΑΣΕΠ. Δίνει το δικαίωμα στην πρόσληψη μέσω δουλεμπορικών γραφείων και σύμβαση δανεισμού εργαζομένων, με σύμβαση δανεισμού εργαζομένων, χωρίς κανονισμού προσωπικού και λειτουργίας, όπως υπηρεσιακά συμβούλια, χωρίς συλλογικά όργανα. Δημιουργεί εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, με ποικιλία μορφών στις εργασιακές σχέσεις, αορίστου, ορισμένου, εργολαβική, δανική, με αμοιβές που διαφοροποιούνται για την ίδια εργασία, με τους διευθύνοντες συμβούλους, εκτός από τις παχυλές αμοιβές, να έχουν και υπερεξουσίες. Κατάργηση του δικαιώματος εκπροσώπησης των εργαζομένων στα πειθαρχικά όργανα. Καταργεί τη δημοσιοποίηση των δαπανών, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τον έλεγχο, επιβάλλοντας αντιδημοκρατικές πρακτικές και σιγή νεκροταφείου. Κοινώς δηλαδή θα είναι εργαζόμενοι χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Είναι λοιπόν νομοσχέδιο καρμανιόλα για τους εργαζόμενους. Και οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Το ΚΚΕ είναι στο πλευρό τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, μισθολογικά, συγκροτημένα δικαιώματα. Για επιπλέον προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Επισκευή και ανανέωση του στόλου και του εξοπλισμού αυτών των εταιριών. Βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις. Και φυσικά κατάργηση κάθε εργολαβίας και έξω κάθε ιδιώτης. Η επίσπευση υλοποίησης των παραπάνω αποτελεί μέρος των αντιλαϊκών προαπαιτούμενων και προϋπόθεση παράλληλα για να εκταμιευθεί η επόμενη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι ώστε γρήγορα, ευέλικτα και πιο αποτελεσματικά να προχωρήσουν τα επενδυτικά σχέδια του κεφαλαίου, να βρουν άμεση και ασφαλή διέξοδο τα λιμνάζοντα κεφάλαια στη χώρα μας, να βρουν για τις επενδυτικές τους business, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη κερδοφορία τους και βέβαια να συνεχίσει το κράτος, αυτό το αστικό κράτος που υπηρετείται, να εξυπηρετεί την αποπληρωμή του κρατικού χρέους, ένα χρέος που δεν το έχει
δημιουργήσει ο λαός. Η κυβέρνηση και όλοι οι αστικοί θεσμοί που παρέλασαν από την ακρόαση φορέων επιχείρησαν να κρύψουν την αλήθεια για τα δεινά που υφίστανται τα εργατικά λαϊκά στρώματα από τη διαρκή παρατεταμένη λιτότητα, ακρίβεια, φορολογία, ναφέμαξη του εισοδήματός τους, λέγοντας ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω τα μνημόνια, ότι μπήκαμε σε τροχιά ανάπτυξης με ποιοτικές υπηρεσίες των πολιτών. Αλήθεια και η ακρίβεια, οι μισθοί που δεν φτάνουν ούτε τις πρώτες 15 ημέρες, τα καύσιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης που είναι στα ύψη, το χειμώνα να πνίγεσαι και το καλοκαίρι να καίγεσαι, τα νοσοκομεία ξεχαρβαλωμένα χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές, οι αγρότες αντιμέτωποι με την πανόλια διαφορώντας για τη δημόσια υγεία και τις συνέπειες στους μικρούς κτηνοτρόφους από την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου, οι tour operator, οι μεγαλοξενοδόχοι που κάνουν πάρτι γεμίζοντας τα σεντούκια τους από το ξεζούμισμα των εργαζομένων, βέβαια τη βάρβαρη πολιτική των κυβερνήσεών σας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν την αποκαλείται πλέον μνημόνια, αλλά ταμείο ανάκαμψης, ευρωπαϊκά εξάμηνα, δίκαιη, βιώσιμη ανάπτυξη. Ντρέπεστε, ντρέπεστε να πείτε τη λέξη μνημόνιο. Είναι έννοιες αρνητικά φορτισμένες. Μήπως σταμάτησαν οι πληστηριασμοί, σταμάτησε η φορολογία και τα χαράτσια, μήπως η απελευθέρωση και το χρηματιστήριο στην ενέργεια έκανε πιο φθηνό το ηλεκτρικό ρεύμα, μήπως η απελευθέρωση των σιδηροδρόμων έσωσε ζωές, μήπως η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών και των αεροδρομίων έκανε πιο φθηνά τα εισιτήρια ή διασφάλισαν την ασφάλεια των επιβατών. Μήπως το θαύμα του τουρισμού, η ατμομηχανή της οικονομίας, όπως λέτε, έδωσε μισθούς και δικαιώματα στους εργαζόμενους. Κόλαση η ζωή τους. Με 10 ώρα, 12 ώρα, σκληρή δουλειά, ξεζούμισμα κανονικό με 800, 1000, 1200 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση για δουλειά 5 μηνών για να ζήσουν 12. Απλησίαστες οι διακοπές, η αναψυχή για τα λαϊκά νοικοκυριά. Κάθε φτωχός λοιπόν και η μοίρα του, που λέει και ο λαός μας. Αυτή η ανάπτυξη την οποία επικαλείστε και δεν την αφισβητούμε, είναι όαση για τους καπιταλιστές, κόλαση για τον εργάτη, τον αυτοαπασχολούμενο, ελεύθερο επαγγελματία, το φτωχό αγροτοκτηνοτρόφο. Ευνοημένοι είναι οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι μεγαλοκατασκευαστές, οι εμπορικοί και τουριστικοί κολοσσοί και ο λαός φυσικά στα τάρταρα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι συνένοχοι για τα βάσανα του λαού μας. Ενεργειακή φτώχεια, αύξηση των τιμών, η ακρίβεια και όλοι μαζί βαράνε τα σφυριά για την επόμενη μέρα που φέρνει πολύ περισσότερα δεινά. Αυτά δεν βλέπω να έχω περισσότερο χρόνο. Είναι κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν το άρθρο 39, 40 και 41 και επιφυλάσσουμε στην δευτερολογία. Ευχαριστώ πολύ.